Κυρίες και κύριοι, το YouTube μου άλλαξε τη ζωή. βεβαίως, δώστε το. Oh! Μου φέρε σπίτια, αμάξια, αυτοκίνητα, το ίδιο είναι. Μου φέρε λεφτά, αναγνωρισιμότητα, φήμη, δόξα, γυναίκε πολλέ και άλλα πολλά. Τι να το κάνω, μου άλλαξε τη ζωή, μέσω σε, με κανέναν άνθρωπο. Και μου φέρε και στη ζωή μου κάτι χωρί το οποίο δεν θα μπορούσα να ζήσω από εδώ και πέρα. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα, αλλά κάτι ξέχασα, τι ξέχασα, πάμε πάλι. Καλησπέρα, Ζουνάκια, και καλώ ήλθατε στο καλύτερο σο του πλανήτη με το χειρότερο παρουσιαστή. Εμένα τον Νίκο Παπουτσί. Είναι το το Ζουνάκια Podcast και σήμερα σας είπα Θα μιλήσουμε για το δικό μου το ταξίδι, το ταξίδι ζωής Το πως τα κατάφερα και το YouTube μέσω σε κυρίες και κύριοι βεβαίως Και όλα αυτά, όλα αυτά θα τα πούμε μετά το ίντρο Ηλία είσαι έτοιμος, πρέπει να το ρίξεις, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις Το λέει και εδώ το μπλουζάκι είναι από την παλιά την κολεξιόν Ρίχτο! Και μια μέρα στο γραφείο. Κυρίε και κύριοι, όλα ξεκίνησαν το 2018. Βεβαίω. Τότε δούλευα στην πρώτη δουλειά που σας έχω. Όχι, την πρώτη πρώτη, την πιο μετά. τέλος πάντων, δούλευα security. Ήμουνα σε μεγάλη εταιρεία καφέ και τη έκοβα. Αργά ή γρήγορα κατάλαβα ότι αυτή η δουλειά του security δεν μου ταιριάζει. Δεν κάνει με την ψυχοσύνδεση τη δικιά μου. Είχα σοβαρά προβλήματα εκεί πέρα. Δεν άντεχα τον ίδιο μου τον εαυτό. Είχα σιγαθεί τη δουλειά και έψαχνα διεξόντως Ήμουν όλη μέρα στο φυλάκιο και έβλεπα YouTube. Έβλεπα Netflix, έβλεπα τόνα, έβλεπα το άλλο. Και λέω, ρε φίλε, κάτι πρέπει να βρω να κάνω δικό μου, να ξεφύγω. Δεν μπορώ να ζω με 500 ευρώ. Ήμουνα και φρεσκοχωρισμένο εντωμεταξύ. Είχα γυρίσει στη μάνα μου, είχαμε μετακομίσει, είχαμε πάει μένα με παλίνη και έμενα με τη μάνα μου και τη γιαγιά μου να πούμε. Δεν μπορώ λέω, να ζω εγώ με τη σύνταξη τώρα τη γιαγιά μου και με τα 500 ευρώ που ζω. Δηλαδή αυτά που κοροϊδεύουμε. Δεν βγαίνει. Κάτι πρέπει να βρω να κάνω. Και σπαγα το κεφάλι μου, το σπάγα, λέω, θα ξεκινήσω κάτι Κοίταξα κάτι πανεπιστήμια, κάτι ανοιχτά πανεπιστήμια, κάτι στην Κύπρο από εδώ από εκεί. Μήπως κάνω κάτι. Πολλά λεφτά. Λέω ρε φίλε, δεν βγαίνει. Μόλι με το ζόρι να πούμε με βοήθησε ο πατέρα μου και πήγα security. Τι θα κάνω στη ζωή μου, κάτι πρέπει να κάνω. Τα βάζω κάτω και λέω να το. Θα ξεκινήσω, λέω. Κάτσα, να χασιγανέψω λίγο τα ακουστικά. Κοντεύω να κουφαθώ, το έχω βάλει η καμπάνα μακού. ακού. Θα ξεκινήσω, λέω, να παίζω παιχνιδάκια στο Twitch. Το κάνουν όλοι στον πλανήτη και έχουν θησαυρίσει. Τι κάνω εγώ σπίτι, μιζεριάζω και παίζω video games. Και τραβάω και κάμια παχιά. Αυτό εντάξει, δεν γίνεται. Δεν είχα μόνοι φανς Τότε τι να κάνω να πάω. Μα το ξέρω, θα είχα κάνει άλλη καρκέρα τώρα. Τέλο πάντων, λοιπόν. Και λέω, θα παίξω κανένα παιχνίδι. Τι θα παίξει, κάτσε, λέω, να τα βάλω κάτω να δω τι χρειάζεται. Θέλει, λέει, κάμερα, webcam, θέλει υπολογιστή, θέλει, λέει. Τα πάντα όλα θέλει. Θέλει τώρα να πούμε μικρόφωνα. Όλοι είχαν τον Blue Yeti τότε. 150 ευρώ, 100 πόσο έχει πάει να πούμε. Θέλει πολλά. Θέλει φώτα. Είχαν κάτι panel κάτι LED. Λέω, ρε φίλε, τι είναι όλα αυτά. Δεν καταλάβαινα. Ήθελε capture card. Άλλα λεφτά εκεί. Τι θα κάνουμε, λέω. Θα τα βάλουμε κάτω να δουλέψουμε με ό,τι έχουμε. Τι είχα. Είχα ένα PS4 που έπαιζα. Έχω πάρει και τον God of War. Λέω, ευκαιρία είναι να παίξω τον God of War. Το έχω τερματίσει το Maxi -bam, Και λέω, δεν πειράζει, θα το ξαναφτιάξω. Θα το ξαναπέξω να το παίξω live. Και παίρνω την κάμερα του PlayStation. Παίρνω και ένα headset. Νομίζω αυτό είχα τότε. Παίζει να είχα αυτό με μικροφωνάκι, γιατί λεφτά για μικρόφωνο δεν έχω. Μπαίνω μέσα, ξέρω εγώ, δύο κατοστάρικα. Πήρα και ένα softbox. Όχι, στην αρχή δεν είχα καν. Έπαιρνα, έβαζα λάμπε, ό,τι μπορούσα. Δεν είχα καν softbox. Έβγαινα Καμένο εδώ το κουτελό μου. Δίνω δύο κατοστάρικα, βάζω το PS4, είχα και καλή γραμμή, είχα κατοστάρα τότε από τη Wind, εκεί πέρα στην Παλίνη. Και λέω στη μάνα μου λοιπόν: Μπαίνω μέσα να γράψω. Έχω συνδέσει, τώρα έχω κάνει λογαριασμού, tweets τα πάντα όλα. Τα έχω συνδέσει, έχω κάνει και ένα δοκιμαστικό κρυφό χωρί να το κάνω public. Μπαίνω, λέω να γράψω. Θα παίξω, λέω live. Χρειάζομαι, λέω το ίντερνετ. Μην μπαίνετε, λέω σε κινητά μαλακίε εδώ πέρα, μου βάλει την παρατηλεοράση Netflix και βλέπει να πούμε πικι blinders και δεν ξέρω εγώ. Κομμένα αυτά. Μπαίνω να γράψω. Θα κάνω δουλειά. Θέλω ησυχία στο σπίτι. Σα παρακαλώ πολύ. Ξεκινάω. Τα έχω κάνει όλα. Έχω κάνει τα δοκιμαστικά μου. Εν τω μεταξύ τότε ήμουν χάλια. Ρε χα... Όταν λέμε χάλια, χάλια και ψυχολογικά και σε όλα. Μόνο πιο αδύνατο σήμα και δεν είχα το μουσικό. Ο... Αν και τότε είχα ξεκινήσει και το άφηνα. Λίγο μετά το ξύρισα από τα νεύρα μου. Λοιπόν, και με το που μπαίνω να γράψω το πρώτο βίντεο να παίξω μέσα στο σπίτι γίνεται σφαγίρε. Έχουν ξεχαστεί να φωνάζει η γιά μου. Παπέ, παπέ, γεια καμένα όλα. Σκαλά, η γιαγιά μου χέστηκε, ρε. Δεν πάνε εγώ τον πρωθυπουργό να χαφέρει στο σπίτι. Θα πήγαινε με τη μαγκούρα τρουκου τρουκου, δεν όλα τα πόμολα, τα έχει ξυλώσει. Να πάνε να χέσει, να κατουρίσει όλη, όλη, την ώρα πήγαινε έλα. Να έχω τη μάνα μου, πού πα, καλή μου, πού πα. Ένα μια σφαγή στο σπίτι, έχω ανεβάσει πίεση. Όπω λέω, έτσι θα με πάει τώρα. Και μετά συνάντησα και το άλλο, έχω κάνει προοικονομία που το είχα και μετά στα βίντεο στο YouTube. Το δωμάτιό μου ήταν δίπλα από το χολάκι που ήταν η τουαλέτα, εντάξει. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να κάνει live και να πηγαίνει για αγιά σου, λε και μου αρχηγό να μου περνάει η μάνα το από πίσω. Να πηγαίνει για αγιά σου και να τραβάει καζανάκια κάθε 5 λεπτά. Εν τω μεταξύ, αφού δεν τραβά καζανάκι, κάθε φορά ξυπνάω το πρωί και έχει μέσα κατρουλιά. Γιατί λε, ε, όλο νερό θα χαλάμε. Όταν θέλω εγώ να κάνω live stream τραβά καζανάκι, τότε δεν θυμάσαι την ΕΙΔΑ και την οικονομία να πούμε. Και να έχω και να του λέω, ρε, τι θα γίνει με αυτό το καζανάκι, λέω κάθε 5 λεπτά, ρε, ρε πλάκα που μου κάνετε, με τρολάρδε, γιατί με βασανίζετε και να έχω τη μάνα μου και να μου λέει, και τι θα κάνουμε, ρε, δεν θα πάμε τουαλέτα, θα να σκάσετε! Να σκάσετε! Δεν θέλω να πάτε του όταν κάνω live stream. Άντε. Τέλο πάντων, τα πολλά τα κατάφερα. Έκανα τον God of War live stream. Πήγε καλά. Όχι. Με βλέπανε μόνο οι φίλοι μου και με κοροϊδεύανε. Εν τωμαξία, εγώ το γύρισα στο επιθετικό marketing. Ξεκίνησα να βγαίνω να πούμε τα βράδια άνοιγα κάτι μπουκάλια με λεφτά αλλονών και έλεγα με πλήρωσε το Twitch και τρώω τα λεφτά του Twitch και μαλακίε. Μπα και ξέρει, τρώνε. Φουλ. Προσπαθούσα να το σπρώξω από το Instagram, να παλεύω και δώσε και έχω live τότε και έχω live τότε μπαίναν κάτι κατακαημένοι με βλέπαν και κάτι άλλο, να είναι καλά τα παιδιά κάποιοι ίσω το θυμούνται, πήγε καλά πάνω που πήγε να δώσει λίγο, έπαιξα λίγο God of War, έπαιξα λίγο GTA online με ένα φίλο, μετά έβαλα κάτι σαν of Mortar, το ψηλό λίγο με τα first person, εγώ παίζω πολύ story driven παιχνίδια, είχαν ιστορία, δεν είχε πολύ bam boom να, να με γελάει ο κόσμο. Ε, Πολύ μικρό κοινό, είχα μαζέψει όλα τα πιτσιρίκια, μου στέλνανε μηνύματα, θέλανε να τους κάνω δώρο κλειδιά στο Steam να πάρουν παιχνίδια. Αυτήν είχαν δει ότι είμαι ο ο να πούμε και ότι μου περισσεύουν και έχω να κερνάω. Ε, κανένα δύο πιτσιρίκια τους είπα ρε παιδί μου θα σε βοηθήσω Οκ, okay, εφόσον με βλέπεις τώρα που είναι η αρχή μου. Να δούμε, λέω πόσο έχει ρε πούς, παίρνω 500 ευρώ από το security να βγάλω να του πάρω ένα φτηνό κλειδί προσφορά με 15 ευρώ να χαρεί, να με βλέπει 6 μήνε. Μ' άρεσε όμως το Twitch που είναι λε και παίζει video games, σου λέγε να 4 τέσσερις θεατέ ταυτόχρονα. Και σου ξεκλειδώνει πραγματάκια. Δηλαδή, για να γίνει partner, σου λέγε πρέπει να πετύχει αυτό, αυτό, αυτό. Ήταν πιο παιχνιδιάρικο. Σου πέταγε συνέχεια, η ντοπαμίνη ανέβαινε. Κέρδιζε πραγματάκια, ξεκλείδωνε. Είχε, είχε τα βαντούρι, μ' άρεσε το YouTube, υστερεί αυτό. Είναι πιο απρόσωπο. Και λέω, πω, πω, φίλε, θα δώσω, λέω βάση. Εν τω μεταξύ, μετά άρχισε να πηγαίνει κοιλιά, δεν έμπαινε κανεί. Καλά, λέω πάει αυτό. Ερχόταν και ένα φίλο μου στο σπίτι τότε, του λέγα, του λέω, να κάτσουμε έτσι παρεούλα, να πούμε βλακία. Ερχόταν τώρα, εγώ προσπαθούσα να παίξω από το PlayStation το οποίο κολλάει τον μπάτο του όταν στριμάρει κατευθείαν από το PS4 και να έχω τον άλλο δίπλα να είναι Instagram και να μου λέει: Ω, ω, ω κοιτά αυτή, κοιτά αυτή, κοιτά εδώ, εδώ να πάμε. Λέει: πήγε τέτοια, λέει εκεί να πάμε. Ρέση του λέω: Σταμάτα. Κάνω σαν Ρέσει, του κάνω σε μια δόση, ρέση του λέω: Να σε ρωτήσω. Από πού μπαίνει Ιντερνετ, μου λέει από το σπίτι. Του λέω από πού, από το WiFi μου λέει. Του λέω: Ρε σοβαρό. Κάνω εγώ live stream, του λέω και εσύ μπαίνει από το WiFi και βλέπει κολάρε. Είσαι με τα καλά σου λέω. Μου λέει γιατί πειράζει. Του λέω όχι, δεν πει... ε, νομίζει, του λέω. Έχω, τι έχω, ένα gigabit σύνδεση. Τσακώνομαι με αυτόν. Βγαίνω έξω, κλείνω το πρώτο. Χάλια πήγε, βγαίνω έξω και βλέπω είναι η μάνα μου μέσα και βλέπει Netflix στην 4K την τηλεόραση την οποία την είχα πληρώσει εγώ για να παίξω God of War. Εγώ, όλοι. Το OK, αλλά εγώ την πήρα. Και τη λέω τότε, φέρ την τηλεόραση την 4K να τη βάλω μέσα. Δεν βλέπω να παίζω στη μικρή και έχω στραβωθεί. Κάνω live stream στην τόση και δεν βλέπω τι γίνεται. Είναι και η κάμερα τη. Λέω κάτι τη εξηγούσα τώρα. Και μου λέει τι λε, μου λέει δεν μου πάρει τηλεόραση και μου θα βλέπω εγώ. Και αυτά, καλά. Λέω άντε πάρτι. Και τη την αφήνω μέσα και καθόταν την ώρα που έκανα live stream και έβλεπε τηλεόραση, έβλεπε Netflix. Λέω δεν το πιστεύω σε αυτό το σπίτι αυτό που ζω Το κλείνω το wifi Λέω χάλασε, χάλασε το μοντέ μου Δεν πιάνει, α, δεν πιάνει Εγώ θα μπαίνω με, με δεδομένα ρε Από το κινητό θα πληρώνω Για να μπαίνετε εσεί. άρχισε το διάλογο από το να πούμε και πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Θα μου πει τώρα, Νίκο, είπε, θα μα πει για το YouTube. Γιατί, μας λες, γιατί σου κάνω το ταξίδι εσένα που βλέπει το βίντεο τώρα. Σου κάνω το ταξίδι του ήρωα. Από κάπου ξεκινάει ο ήρωα και κάπου επιστρέφει. Έχει μια δυσκολία, μια πρόκληση. Κάτι θέλει να πετύχει. Κάτι αντιστέκεται. Ακούσε πω κάνει καρέκλα. Είχε δίκιο η πατρίτσα, τη χάλασα. Λοιπόν, ξεκίνησα με Twitch. Πήγε άπατο. Το κόψα. Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Το πήρα πάνω μου, το πήρα προσωπικά. Γιατί λέω, νατορε. φίλε, άλλη μια αποτυχία στη ζωή μου. Δεν μου κάθε το παρατάω, ό,τι ξεκινάω δεν μου βγαίνει και ξαναξεκινάμε από την αρχή και σπάω το κεφάλι μου και τι να κάνω το έχω πάρει κατάκαρδα, δεν μπορούσα να δουλεύω τώρα εγώ security εκεί πέρα, είχα τρελαθεί λέω πώ θα, θα βγει αυτό και έφυγα από την πρώτη εταιρεία security και πήγα στην άλλη και μπήκα σε εκείνη την πρεσβεία που σα έλεγα και εκεί πέρα ήμουνα πιο safe, πήρα λίγα περισσότερα λεφτά μιλάμε πήρα 5.50 Ά, δώσε oh! <laughs> 550 ευρώ θα... <laughs> πολλά λεφτά, δώσε το. Όχι, αμάν τα χάλασα όλα εδώ πέρα. Σπα... <Συκλή> Πήρα πολλά λεφτά και λέω έφτασε η στιγμή που η μισή περιμένατε. Περνάει ένα χρόνο, δουλεύω σε security στην πρεσβεία. Τη κόβω και τότε έβλεπα εγώ, κανένα χρόνο δύο, είχα ξεκινήσει και έβλεπα podcast στο εξωτερικό. Έβλεπα Joe Rogan podcast, Joe Diaz, Tom Secura του έβλεπα όλου. Και λέω ρε φίλε, μια χαρά τα λένε. Αφού γουστάρω, έχω καταναλώσει άπειρε ώρε. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βλέπει δύο ανθρώπου, τρει, τέσσερι, δεν με νοιάζει και έναν, είχε και solo podcast. Που να κάθονται να λένε ιστορίε από τη ζωή του και να μιλάνε τώρα για εξωγήνου θεωρίε συνωμοσία για το ένα, για το άλλο, για την επικαιρότητα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Είναι ημερωτικό, κάνει και την πλάκα σου, γελά. Λέω αυτό θα κάνω, ρε φιλε. Που το έχω με τον μπλα μπλα. Τι να κάθομαι τώρα να παίζω παιχνίδια. Δεν βλέπουν, λέω όλοι παιχνίδια. Οκ, okay, δηλαδή λέω τώρα είδε. Τα πιτσιρίκα, λέω, με βλέπανε στο Twitch και μου είχαν σπά στα νεύρα. Ω παρέ. Και μετά λέω δεν δουλεύουν τα ακουστικά έτσι που τραβολογά τα καλώδια. Λοιπόν και λέω θα κάνω podcast. Για να δω, ξεκινάω τώρα εγώ πάλι, μπαίνω YouTube και αρχίζω βλέπω Πώς να κάνεις podcast, τι χρειάζεται, εξοπλισμού. και βλέπω αυτό απαιτεί πολλά πράγματα. Λέω αμάν, τι γίνεται εδώ, φώτα του πανακρίβου, κάμερες, κανονικές κάμερες τώρα, όχι την κάμερα του PlayStation του 4 που τη βάζεις με USB και χαίρεσαι, κάμερες, φακούς, μικρόφωνα, καταγραφικά ήχου, μίκτες, cloud lifter, εντάξει τώρα δεν σου λέω για το Rogan που έχει το Shure το SMB7, το μικρόφωνο που κάνει 4 το Star, μόνο του και για να ακουστεί θέλει cloud lifter, άλλα 100 ευρώ, θέλει Θέλει καταγραφή, λέω. Όχι, oh, oh, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε σε πιο budget Και βρήκα τα μικροφωνάκια που έχω. Να το. Το Rode το Pod Mic. Βεβαίω. Και γιατί σα τα λέω στο σημερινό βίντεο, Γιατί πολλοί μου λέτε Θέλω να κάνω βίντεο στο YouTube. Θέλω να κάνω podcast. Θα σα φτιάξω έναν έναν. Θα σα βοηθήσω όλου. Σα λέω πρώτα το δικό μου ταξίδι και πώ καταλήξαμε στο σήμερα. Λοιπόν, βλέπω τον εξοπλισμό και λέω Αμάν, τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ, εδώ πέρα θέλουμε, λέω, δύο χιλιάρικα για να ξεκινήσουμε. Να πούμε αυτό είναι δουλειά κανονική. Δεν είναι χάχαγού. Τι να κάνω, λέω θα ξεκινήσω με ό,τι μπορώ. Σιγά σιγά κούτσα κούτσα και θα το χτίσω Ούτως ή άλλως λέω για YouTube το πάμε Άμα πάρω μια κάμερα Θα ξεκινήσω με αυτή θα μάθω να τραβάω Θα βελτιωθώ θα μάθω και μοντάζ Πρώτο Θεός Και θα ξεκινήσουμε λέω τα βίντεο Για να χτίσουμε λέω λάο θάλασσα ρε, Μας βλέπει όλη η Ελλάδα καλά γελάω Λοιπόν, και τα βάζω κάτω, βλέπω άπειρε ώρε περιεχόμενο. Ποια κάμερα να πάρει και ποια είναι καλύτερη για beginner στο YouTube. Και το να και το και κατά τότε διαφημίζανε full. Την Canon την M50 είναι mirrorless, crop factor. Έκανε 8-9 κατοστάρικα, ξέρω εγώ καινούρια, με kit φακό. Παίρνει και μικρόφωνο από πάνω. Το ρόου το micro πήρα γυρνάει και η οθόνη να βλέπει τη φάτσα σου να κάνει vlog. Μα λέγα, λέω εδώ είμαστε. Αυτή θα πάρω. Την λένε τώρα η Canon έχει τα καλύτερα χρώματα, ξέρω εγώ. Color Science, τα skin tones είναι απίστευτα. Δε θε... Δεν, κάνει τίποτα. Πατά το κουμπί και γεια σα, βγαίνει το βίντεο. Λέω ρε φίλε, να το. Πανεύκολο. Αυτή θα πάρω. Παίρνω τη μάνα μαγκαζέ, αφού έχουμε τσακωθεί μια δεκαριά φορέ. Την πάγω τσόβολο γιατί τότε μπορούσε... δεν είχα πιστοτική. Λεφτά δεν έχω φράγκο. Έχω μπει και λίγο μέσα πριν. Την πάγω τσόβολο και παίρνω την την m 50 με δώσει στον κοτσόβολο, γραμμάτια, την παίρνει η μάνα μου. Τη λέω ότι θα το πληρώνω εγώ από το μισθό μου, όλα κομπλέ, ούτω ή άλλω πλήρων άπειρου λογαριασμού, γι' αυτό είμαι να τα πει κάθε μήνα. Τι μου είναι, λέω να βάλω, αλλά 50 ευρώ το μήνα για δουλειά τη θέλω. Παίρνω την κάμερα, με το που την πιάνω στα χέρια μου δεν ξέρω πού πάει τα 4. Αρέ, πρέπει να την είχα ένα-δύο μήνε και να την κοίταγα. Να τραβάγα κανένα λοειόδη στον κήπο, λίγο τα σύννεφα, λίγο τον κολοτσγέ, συγγνώμη, μην πάει το μυαλό σα. Το παίρνω πίσω. Λοιπόν, έχω πάρει την κάμερα και κάθεται και ξεκινάω τώρα και κάνω έρευνα αγορά να πάρω ένα softbox. Βρίσκω ένα softbox το οποίο το είχα μέχρι και πριν λίγο καιρό για να δείτε ότι ό,τι πάρετε θα σα μείνει. Και α είναι και βλακεία. Πολλά πράγματα ε, θα κάνετε άπειρα λάθη. Πολλά πράγματα είναι τσάμπα λεφτά, θα τα πετάξετε. Αλλά κάποια θα σα μείνουν. Παίρνω με ένα πενιντάρικο ένα softbox. Ψάχνω τώρα για λάμπε. Δεν βρίσκω λάμπε 5600 που είναι το daylight πουθενά. Οι λάμπε είναι ή 4000. Στον καυκά, οι 7.000 ή θα βγαίνει κίτρινο ή θα βγαίνει μπλε. Ένα από τα δύο. Ή θερμό ή παγωμένο. Δεν έχει κάπου στη μέση. Όχι. Εντάξει, άμα παίξει λίγο με το white balance στην κάμερα, το ψιλοφέρνει εκεί που θε. Πού να ξέρω τώρα εγώ white balance και τι είναι αυτά, ρε Κινέζικα να πούμε. Δεν, με το ZORIX δεν ξέραμε, μάθαμε με το ζόρι τι είναι το ISO, τι είναι το aperture, τι είναι το exposure γενικά να το φέρουμε λίγο στα ίσα του. Παπάρια, τι να ξέρω εγώ. το focus και τέλο πάντων. Dual picture, λέω το focus είχε κάνουν. Καλά, λέω καλημέρα. Δέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα Ελλάδα. Τα βάζω κάτω, τα μαθαίνω σιγά σιγά. Παίρνω φωτάκι, παίρνω τρίποδο, παίρνω το rod mic, το micro, το μικροφωνάκι για να ακούγομαι στην κάμερα. Και τι άλλο πήρα. Α, και πήρα και ένα backdrop με ένα πανί λευκό. Το οποίο ήταν πανάκριβο, ρε, γιατί έπρεπε να πιάνει όλο το από πίσω να τραβάω. Πού θα βγάλει βίντεο ο Νικολάκη στην αποθήκη. Έχω έναν ημιπέθριο εκεί πέρα στην Μπαλίνη Ήτανε μπαλκόνι, το είχαν χτίσει αυθαίρετα, το είχαν κάνει ψηλό αποθήκη. Πίσω από το δωμάτιό μου, ακριβώ πίσω, δίπλα από το δωμάτιό μου, πίσω από την τουαλέτα που σα που καζανάκια. Τα στείνω όλα και έχω πάρει κάμερα 8 και έχω πάρει άλλα 200 ευρώ, 180-200, το backdrop, τρίποδα, μικρόφωνα. Και έχω μπει φυλακή, χρωστάω ένα χιλιάρικο, ακόμη δεν έχω ξεκινήσει, δεν έχω βγάλει βίντεο. Κάθομαι και την κοιτάω την κάμερα. Και ξεκινάω και κάνω τα πρώτα βίντεο και καταλαβαίνω αμέσως αμέσως ότι είμαι άχρηστος. Για να πω μία κουβέντα, πάταγα την κάμερα, έλεγα μια μαλακία, έκλεινα την κάμερα, έβριζα. Μετά τσακωνόμουν με τη μάνα μου, τσακωνόμουν με τη γιαγιά μου. Ξανά, πάταγα την κάμερα, έβγαινα χάλια. Με, έβλεπα τη μούρη μου στην οθόνη, που γυρνάει τρελενόμουν. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να με έτσι. Είχα τρελαθεί, είχα φουσκώσει, είχα κοκκινήσει, έκαιγα τι φωνικέ μου χορδέ. Πάλευα, ξανά, ξανά. Τόσο να βγάζω το πρώτο, το βάζω στον υπολογιστή, το φορτώνω, που τα αυτό ήξερα να κάνω. Και πρέπει τώρα να κάνω μοντάζ. Έχω δει 500 προγράμματα, τότε διαφημίζανε φουλ το αντόπιτο το Premier το, Pro. Αλλά λέω θα βάλουμε το πρεμιέρ Βάζω το πρεμιέρ το, έχω βρει, το κατεβάζω από πάρα Bay σπασμένο. Βάζω την πρώτη εκδοχή, δεν παίζει, κολλάει. Κρασάρι. Πού να ξέρω ξα... το, το Premier ακόμη και σήμερα. Κρασάρι, ακόμη και το κανονικό. Τέλο πάντων. Βάζω άλλο. Κρασάρι. Άλλο, κρασάρι, 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 τα παίρνω, αϊ στο διάλογο λέω με τη βλακία, θα πληρώσω λέω το κανονικό. Μπαίνω, πληρώνω το κανονικό, είναι συνδρομητικό, ε, δεν είναι το πληρώνεις μια φορά και γεια σας. 24 ευρώ το μήνα, τα -τα δώσε λίγο. 24 ευρώ το πρεμιέρ και ένα πενιντάρικο η κάμερα 74 ευρώ βάλε και κάτι ΦΠΑ κάτι από εδώ ένα 75 το μήνα μόνο σε δόσεις ευρώ μηδέν και δεν έχω ξεκινήσει καν ούτε ένα βίντεο δεν έχω βγάλει έχω βγάλει ένα δεν το έχω μοντάρει τέλος πάντων μπαίνω στο Premier δουλεύει άντε τώρα μπαίνει τώρα στην timeline δεν ξέρεις πάντα τέσσερα ρε τι frame rate μου λες τώρα εσύ project settings καλά κρασά Μαθαίνω να συγχρονίζω ήχο, εικόνα. Βέβαια, μακαρόνι έβγαινε από την κάμερα, δεν είχα τότε μικρόφωνα. Ξεκινάω, τέλο πάντων τα μαθαίνω. Πρέπει να κάνει export. Έχω κάνει ένα μοντάζ τώρα, ό,τι να είναι. Ρε, τα έχω πετάξει όλα πάνω. Κάτι κοψίματα, ό,τι θε. Μπλε τα, τα σκίντων, ό,τι θε. Βγάζω το μετά από όλα, βγάζω το πρώτο βίντεο. Τελειώνει, το κάνω export. Πήρε μόνο 12 ώρε τον υπολογιστή γιατί ήταν αρχαίο και το ανεβάζω YouTube. Το είχα ανεβάσει και πρέπει να το, δημοσι... να το, βάλω. Φτιάχνω περιγράφη, βάζω τίτλο, θα ούτε καν, δεν ήξερα καν τι είναι. Το βάζω και το πετάω πάρτα και ό,τι γίνει. Λέω πάμε στο άπειρο με βάρκα την ελπίδα. Πώ το λέω, στο άπειρο και ακόμη παραπέρα. bad light gear την είδα. Με το που βάζω το βίντεο, το διαφημίζω Instagram. Σε ό, όσοι με ξέρατε από τότε το είδατε, το ρίχνω, μπαμ. 700 προβολές έτσι ρε Ούτε link είχε τότε το Instagram να παντά, δεν είχε swipe up. Έπρεπε να έχει πάνω από 10.000 τότε για να δουλεύει το swipe up. Εγώ δεν είχα. Το βάζω 700 προβολέ. Λέω Ωρε φίλε, τι έγινε. Ξεκινάγανε, μου στέλνανε μηνύματα από εδώ, έγινε YouTuber και το ένα και το άλλο. Εγώ το πέζα, που χαλάρα. Λέω Ναι, οκ. Okay. Κοιμάμαι ξυπνάω την άλλη μέρα 1000 προβολέ. Μα λέω, τι έγινε εδώ. Τόσο εύκολο ήταν. Γιατί δεν μου το λέγατε τόσο καιρό, ρε. Και κάθομαι εγώ λέω, και δουλεύω να το. Δεν είναι, λέω τίποτε. Ψ. Σε ένα χρονάκι όπω πάμε με αυτό το ρυθμό. Εγώ λεφτά δεν έχω δει εδώ, μεταξύ Την κόβω τη δουλειά του security. Ένα πεντακόσάρικο λέω θα το βγάζω στη, στη φτύνια λέω από το YouTube. Ούτε να δουλεύω να κουράζω με τίποτα. Θα τα παίρνω από το YouTube λέω και θα κάθομαι. Θα κάνω αυτό που γουστάρω. Θα βγάζω βίντεο. Στο οποίο δεν ήμουν καν καλό τότε. μυαλό ρε, πολύ μπροστά. Ξεκινάω που λέτε το, πετάω το πρώτο βίντεο, χίλιε προβολέ. Βγάζω το δεύτερο, 750. αμα λέω καλά πάμε. Βγάζω το τρίτο, 200. Όχι, λέω τι έγινε. Βγάζω το επόμενο, 100. Λέω, άμα βγάλω το επόμενο, λογικά θα μηδενεί. Θα βγάλει αρνητικό έτσι όπω πάμε με αυτό το ρυθμό ανάπτυξη. Αμά λέω τι έγινε τώρα, εν τω μεταξύ να πω. Όταν κάνει κάτι τέτοιο, στην αρχή θα μπουν όλοι από πορεία και από κουτσομπολιό. Θα μπουν, θα δούνε, θα εκτοξευτούν οι προβολέ. Watch time σιγά μην πάρει, γιατί θα μπουν, θα δούνε λίγο θα πούνε βλάκα είναι. Θα του πιάσει και λίγο η ζήλια, λίγο η... Η... η υποψία, λίγο η κριτική των Ατάλων. Θα το βάλουν στο μυαλό του με τα δικά του φίλτρα. Που όντω είσαι π... π... κάκιστο όταν ξεκινά, είσαι κάκιστο. Έχει... Χειρότερα δεν έχει. Δεν μπορεί να είσαι καλό. Δεν γίνεται. Οπότε εντάξει, λε θα το καταπιώ, συνεχίζουμε εμεί. Πέσαν όλα μετά κατά κόρυφα. Ρε προβολέ, να σπάω τώρα εγώ το κεφάλι μου και να λέω τι θα κάνουμε και τι βίντεο θα βγάλουμε και κάτι πρέπει να κάνω, να κάνω καμιά συνεργασία. Τι συνεργασία, βρε βλάκα Νίκο, ποιο θα έρθει να δουλέψει με σένα που δεν σε ξέρει η μάνα σου εκείνη τη χρονική στιγμή. Κανεί δεν πρόκειται. Και άμα έρθει κανένα, θα είναι βλαμένο που θα λέει πιο βλακίε από σένα, δηλαδή πιο χαζό από σένα. Οπότε θα... πιο τραυματικό θα είναι. Τέλο να παλεύω από εδώ, να παλεύω από εκεί, να σπάω το κεφάλι μου και να έχω τώρα τον καθένα, να έχω τον καθένα να μου λέει: Αντιγράφει λέει Λαμπρόπουλο, τότε ήταν ο Παρασκευά τη Μόδα. Αντιγράφει λέει Παρασκευά. Να έχω άλλου να μου λένε: Αντιγράφει λέει Τζουβέλα. Αντιγράφει Παπασημακόπουλο. Κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Φωνάζει λέει είσαι σαν αυτό που έκανε τότε ο, ο Κοψιάλι Αστόρι. Κάνει αυτό. Α... Να έχω όλου ότι κάποιον σώνει ντε... αντιγράφω και να πω: Δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Ένα και δύο για ένα καλλιτέχνη θε να πει δημιουργό, μην λέμε καλλιτέχνη. Δεν καλλιτέχνη δεν είμαι. Okay. Για ένα δημιουργό, για να βρει τη δική σου φωνή και τη δική σου ταυτότητα, χρειάζονται χρόνια εργασία. Το λέω και για εσά, συμβουλή που θέλετε να ξεκινήσετε ένα κανάλι. Οπότε, δε, για να ξεχωρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι ξεχωριστό σαν άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπο είναι μοναδικό. Και μόνο που γεννήθηκε και περπατά σε αυτόν τον πλανήτη και μα ζαλίζει, είσαι μοναδικό αυτό. Έκασο το είδο του, λοιπόν. Τώρα, για να αποκτήσει δική σου ταυτότητα, ξεκίνα να αντιγράφει. Από το να μην κάνει τίποτα, ξεκίνα να αντιγράφει τα trends, ξεκίνα αντιγράφει. Φέρ το και μετά σιγά σιγά φέρ το στα δικά σου μέτρα. Να έχω αυτό, να έχω φίλου που να μου λένε τώρα και τι είναι αυτό που κάνει και πώ την έχει δει και το και το άλλο και ψωνίστηκε και μαλα... εγώ, αν γνω... Όσοι με ξέρετε από κοντά, που κατά καιρού με βλέπετε έξω, έχουμε γνωριστεί από τη δουλειά και το ένα και το άλλο, είμαι πολύ low profile στην προσωπική μου ζωή. Δεν είμαι έτσι φωνακλά και τάρκι μη βρίζω γάμ. Ε, όχι ψέμα εσύ μέσα. Ε, Εντάξει, επειδή κάνει. Φωνακτή άλλο είπε. Πολυλογά είμαι και φωνακλά. Ναι, αλλά είμαι μια στιβάδα κάτω. Δεν είμαι σαν τα βίντεο. Πιο ήσυχο είμαι. Άντε καλά, Άντε καλά. σου πω εγώ καλά σε λίγο. Περίμενε. Λοιπόν, έχω και τη γυναίκα μου, την Πατρίτσια. Τώρα επειδή κάνουμε μικρό spoil. Άντε, μην πω τώρα και για σένα τίποτα. Έχει χάρη που σε αγαπάμε. Με έβγαλε εκτό ροή. Κάτσε με πέταξε ένα κολόχαρτο πάλι. Σαν την άλλη φορά από που σκοτωθούμε εδώ μέσα. Λοιπόν, τι έλεγα. Τα, τα έχω ξεχάσει τώρα τι έλεγα εγώ. Πέτα, πέτα, χάριμποτ. Και, ε, τα ξέχασα. Τέλο πάντων. Α, να πω. Και έχω τώρα τα βίντεο τα οποία έχω τώρα την κριτική του κόσμου, την οποία οκ. Okay, θα μάθει να την καταπίνει. Τα βίντεο να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ο ήχο να είναι κακό. Η εικόνα να είναι κακιά. Το edit να είναι. Όλα ήταν σκατάρε. Και να έχω μπει και μέσα φυλακή οικονομικά. Λέω ρε φίλε, τι θα κάνω. Κάθομαι και λέω δεν πειράζει, θα γίνω καλύτερο. Μέρα με τη μέρα, κάθε βίντεο θα βελτιώνομαι. Θα μαθαίνω πράγματα. Θα του δώσω κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο θα επενδύσω κι άλλο. Και φτάνω στο σημείο. Λεφτά μηδέν. Δεν, έχω γίνει καν συνεργάτη στο YouTube. Για να γίνει συνεργάτη στο YouTube θέλει χίλιου συνδρομητέ και 4.000 ώρε παρακολούθηση. Εγώ πρέπει να είχα 100 ώρε παρακολούθηση βαριά, συνολικά τώρα σου λέω, και να είχα και κάνα 200, 300, 400. Δεν θυμάμαι καν. Δηλαδή οι χίλιοι συνδρομητέ ήταν. του έβλεπα με κιάλια. <coughs> λέω δεν πειράζει, θα συνεχίσω να βγάζω βίντεο, θα προμοτάρω κι άλλο το κανάλι. τότε ότι σειρά με τα βίντεο λεγόταν όταν σου τα σκάει και θα κάνω λέω podcast. Αυτό που είπαμε, εγώ μένω εκεί στο στόχο μου. Ρε, προχωράμε. Θα βελτιώσω. Κάτι μου φάκανα τίποτα. Φοβάμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Θα συνεχίσω, λέω, θα το φτάσω κάποια στιγμή. Και να είμαι τώρα security, να παλεύω εγώ να σπάω το κεφάλι μου να δω πώ θα το κάνω από εδώ, πώ θα το κάνω, να σκέφτομαι και να έχω τον καθένα. Ήταν και ένα οδηγό τότε στην πρεσβεία που μου μιλάει και το θυμάμαι ακόμη βέβαια να είναι καλά, δεν με πειράζει. Απλά τα άκουσα από πολλού και μου λέει, με ρωτάγανε και φίλοι μου και μου λέγανε, Τι έγινε, μου λέει, Βγάζει λεφτά από το YouTube. Λέω, Ναι, πάρα πολλά. Λέω, Δεν είδε. Όχι, λέω, Ακόμη δεν βγάζω. Κάποια στιγμή θα βγάλω. Και μου λέει και εκείνο αυτό που λέγαν όλοι, Να σου πω, μου λέει και κάτι. Δεν θα βγάλει, μου λέει ποτέ λεφτά από το YouTube. Του λέει, Γιατί. Όχι μου λέει, εντάξει μου λέει κάνει την πλάκα σου, μου λέει κάνει τα βιντεάκια λέει. Αυτή η λέξη, τα βιντεάκια το ακούω συνέχεια από όλους και παντού Ακόμη και από πελάτε που θέλει τώρα να πάει να του κάνει ένα διαφημιστικό. Κανονικό διαφημιστικό, ρε, που θα το πληρώσει ο πελάτη. Εκείνη η τρέλα. Και σου λέει βιντεάκι. Βιντεάκια. Δεν είναι βιντεάκια. Χριστέ μου δηλαδή. έλεος πια. Φτάνει. Οκ. Okay. Για το YouTube εκείνη τη χρονική στιγμή μου λέει κάνει κάτι βιντεάκι και αυτό. Και να σου πω μου λέει και κάτι. Δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά γιατί κάτι. Κανεί ποτέ δεν έβγαλε. Ποτέ δεν έβγαλε. Και λέω εγώ πώ γίνεται αυτό λέω. Αφού να σου πω ένα, δύο, τρει που βγάζουν λεφτά και το έχουν κάνει, λέω καριέρα. Κανονικά είναι η δουλειά του. Το έχουν δει επαγγελματικά και να είναι καλά τα παιδιά, δουλεύουν και αμείβονται. Όχι, μου λέει και μη τα πιστεύει, μου λέει και αυτό και ο ένα και ο άλλο. Και δεν ξέρει τι είναι από πίσω. Και το να. Οκ, okay, που να πω πολλέ φορέ ότι παίζει ρόλο το τι κρύβεται από πίσω. Μη στεκόμαστε όμω εκεί. Άμα κάποιο δουλέψει και δουλέψει σωστά, θα βγάλει λεφτά. Εγώ δεν έβγαζα φράγκο τότε. Αλλά ήμουν σίγουρο ότι τα βγάλω. Γιατί όπω είπα και στην αρχή, το YouTube κυρίε και κύριοι μου άλλαξε τη ζωή. Oh, προεκλογικά όλα τα λέω τώρα. Λοιπόν, μηδέν φράγκα και κάθομαι και λέω μετά το μεταξύ με πήγαινε. Γενικά με πήγαινε σκάτα και με πήγαινε χάλια και στο σπίτι. Έχω τώρα τη μάνα μου σκοτώνεται με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου είναι ψηλό στα τελευταία τη. Τα έχει σπάσει όλο το σπίτι. Να θέλει να φύγει. Δεν είναι το σπίτι μα αυτό και πάμε να φύγουμε. Και τι ώρα θα έρθει η άλλη κυρία που μου δίνει το γάλα μου. Τη μάνα μου νοούσε. Μετά να λέει στη μάνα μου αυτή που έρχεται το πρωί δεν είναι καλή να τη διώξει. Τη λέει στη μάνα εγώ είμαι. Τώρα τα Τα έχω ξαναπεί. Πάει αυτό. Να λέει μετά πότε θα μα φέρουν φαγητό. Εδώ δεν είναι το σπίτι μα, είμαστε σχολείο. Εγώ να την κοροϊδεύω, να τη λέω σε ποια τάξη είσαι, αν διάβασε μαθηματικά, γεωμετρία και τέτοια. Γκόμενα δεν είχα Ούτε, ούτε και αυτή με κάλια την έβλεπα. Έβγαινα με κάτι να βάγει κάτι κοπέλε. Όλε ήταν συναισθηματικά μη διαθέσιμε. Γιατί κατά βάθο και εγώ ήμουνα σκατά μέσα μου. Και αυτό το έκανα προβολή. Όταν δεν είσαι εσύ διαθέσιμο, πώ να είναι οι άλλοι. Τα έχουμε πει. Και έβγαινα με κάτι να βάγια Με έπαιρνε και εκεί από κάτω. Λέω ρε φίλε, τι κάνω στη ζωή μου. Θεέ μου. Να παλεύω. Να τα έχω όλα. Να παλεύω με τη δουλειά. Με το σπίτι. Με το YouTube. Με τα σκατά. Ούτε αμάξι δεν πεζινά. Όχι, τα αμάξι είχα πάρει. Πήρα το, το, μπρίκι με ένα χιλιάρικο. Άλλο ένα χιλιάρικο έμεινα απλήρωτο. Ήρθανε Χριστούγεννα και έβαλα και το μισθό και το δώρο και πήρα αυτοκίνητο. Δεν είχα να μεταφερθώ από εδώ και από εκεί. Μιλάμε, ήμουνα κάτω από το μηδέν. Και λέω, Να το. Πρέπει να κάνω, λέω, αλλαγέ. Να φύγω από αυτό το τοξικό περιβάλλον. Δεν μπορεί το κανάλι να συνεχίσει έτσι. Δεν μπορώ να τραβάω τώρα με στην αποθήκη να πούμε. Και να έχω τη γιαγιά μου να τραβάει καζανάκια και να τσακωνόμαστε. Πρέπει να το πάρω όπω είναι και να το καλλιεργήσω σε ένα άλλο χώμα, κυριολεκτικά, για να ανθίσει, να βγει κάτι, να βγάλει καρπό κάποια στιγμή. Και για καλή μου τύχη σώθηκα και είχε ο πατέρα μου, έχει ακόμη από κάτω από το σπίτι του, ήταν εργαστήριο ζωγραφική. Και επειδή δεν το πολύ χρησιμοποιούσαν εκεί, είχαν κάνει κάτι αλλαγέ, του λέω που μου επιτρέπει, του λέω να έρθω να στήσω κάτω. Και μου λέει ναι. Και πάω και ξεκινάω. Έχω ένα δωματιάκι τώρα. Τρία επί τρία. Ξέρω εγώ. Τρία μέτρα στο έτσι. Τρία μέτρα στο έτσι. Δεν χωρά να κλάσει. Αλλά φίλε ήταν ανάσα. Πήγα εκεί και σκέφτηκα με πιο καθαρό μυαλό. Βέβαια τα πρώτα βίντεο εκεί ήταν χαλιά. Εννοείται. Και κάθομαι, κάθομαι, κάθομαι. <laughs> <laughs> Τι έπαθε τώρα, Νικόλα, καλά είσαι. Μπορώ να σου κάτι έγινε. Ρίχνω διαφημίσει και έρχομαι και πάνω που έχω πάει και έχω, σε έχω στήσει είμαι στο δεύτερο στούντιο είμαι τώρα εκεί πέρα κάτω από τον πατέρα μου και έχω ξεκινήσει και κάνω βίντεο και τα βάζω κάτω και λέω λοιπόν είμαι πιο κοντά από ποτέ, ρε φίλε. Έχω χώρο εδώ ανεξάρτητο που μπορώ να καλέσω ανθρώπου. Οπότε μπορώ να ξεκινήσω το podcast. Σιγά σιγά να πάρω τα πράγματα τα οποία. Που, καλά, φράγκα δεν είχα μηδέν. Έψαχνα και υπολογιστή για να μπορώ να κάνω το έντυπο. Το υπολογιστή είναι ένα κακό χάλι. Δεν μπορεί να σηκώσει να κάνει μοντάζ. Είναι ένα ναυάγιο κι αυτό, σαν τι που έβγαινα. Και για καλή μου τύχη, μου κάθεται από ένα φίλο μου μία χορηγία για ρούχα. Κάνω μία συνεργασία. Του είχαμε ψηλοαναλάβει με ένα γραφείο τα μίντια για δύο-τρει Μήνε και έχω κάποια ρούχα, τα δείχνω και στο κανάλι. Και από εδώ και από εκεί προσπαθώ να τα προμοτάρω. Και παίρνω τώρα μαύρα 3-4 γρατοστάρικα. Και λέω φίλε, να το αυτό που χρειαζόμουν για να πάρω εξοπλισμό. Και όπω είμαι, πηγαίνω στον Άκα και παίρνω δύο μικρόφωνα pod mic. Τότε είχαν 90, τώρα έχει 120, κάπου εκεί. Δύο μικροφωνάκια, έξι καλώδια δύο βάσει. Που την είχα μέχρι πρώτη ω πάνω στο γραφείο και ένα Zoom το H5 το καταγραφικό το οποίο βάζει στα μικρόφωνα με XLR και δουλεύει και γράφει. Και γράφει και ξεχωριστά κανάλια. Και έχει και τέτοιο physical dials. Για να μπα τα σκουμπιά. Και δίνω 4 κατοστάρικα και έβαλα και από την τσέπη μου. Και βάζω και. Δεν θυμάμαι αν είχα την πιστοτική τότε. Νομίζω ότι την είχα ξεκινήσει. Ήτανε, όχι, όλα ήταν μετρητά. Έβαλα το κάποιο μισθό, μπήκα μέσα 5-6 χατοστάρικα. Και ένα χιλιάρικο πριν 1500. Και ήθελα και υπολογιστή άλλα 1500. Και λέω καλά, εντάξει, φυ... τη φυλακή στα σίδερα είναι για του λεβέντε. Και ξεκινάω, τα παίρνω όλα, δεν έχω ιδέα πώ δουλεύουν και πηγαίνω, τα βάζω στο στούντιο και ξεκινάω. Και κάνω τώρα το μεταβατικό. Φεύγουμε από το όταν σου τα σκάει με τα αστεία, τα χαχαχά και τα χαχαχό, να κάτσουμε σαν άνθρωποι να γυρίσουμε ένα podcast. Και ξεκινάω και λέω πώ θα το πούμε το podcast. Και τότε εγώ στο Instagram έβαζα συνέχεια και έλεγα καλημέρα ζουνάκια, καλησπέρα ζουνάκια κλπ. Και, και ένα καλό μου φίλο τότε, ο Νίκο Αναστασιάδη, θα τον πω βεβαίω, που ήταν και ο προσωπικό μου τα Άτζης, Είχα πάει και μιλάγαμε, ήταν δεν ξέρω αν είναι ακόμη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε τώρα γιατί τρέχω και εγώ με τα πάντα. Και εγώ φταίω, παίρνω την ευθύνη. Και έχω πάει τότε, ήταν στο χολαργό σε ένα τατού στούντιο και μιλάμε. Και μου λέει, ρε, συ μου λέει, Ζουζουνάκια podcast θα το πει. Και του λέω, λε. Μαξί μου φαινόταν full βλακέ. Γιατί λέω τώρα, εντάξει, οκ, okay, για το Instagram κοροϊδεύω και κάνω τρολιέ και λέω καλημέρα, ζουνάκα, καλησπέρα, ζουνάκα και τα σχετικά. Θέλω τώρα να είναι ένα brand, όχι, ρε, μου λέει, άκουσε με. Και λέω, δεν πάνε, α βάλω αυτό, λέω. Και βάζω αυτό και ξεκινάω. Κάνω τα πρώτα βίντεο με την Canon την M50 που είχα, και είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. ...ρε δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν ήξερα να τραβάω. Έχουν βγει. Τα μισά ήταν υποφωτισμένα. Τα μισά ήταν καμένα. Και να πω, αυτή η Canon, όσο εύκολη στη χρήση ήταν για vlog και τέτοια έξω, τρομερό το focus, όντω έχει Canon. Και με τον φακό, όσο καλή ήταν τόσο άμα θε να κάτσει λίγο να δώσει το κάτι παραπάνω, το βίντεο βγαίνει πλαστικό. Λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί είναι έτσι, δεν μπορούσα να τα αλλάξω με τίποτα. Και όταν την έβαζα στο manual, στο. Το ότι να έχω χαζέψει σήμερα. Όταν το έβαζα στο manual και πήραζα εγώ τι ρυθμίσει, το ISO, όλα αγόρε παιδί μου, το shutter speed, όλα. Μου βγαίνανε χάλια, υποφωτισμένα και μόλι πάταγε ρεκ, έκανε auto exposure, όπω κάνει το κινητό και φώτιζε όλο το δωμάτιο. Ανέβαζε το Άιζο. Λέω: Αφού το έχω κλείσει, τι κάνει. Μέχρι τρελάνε και λέω: Δεν, δεν υπάρχει. Πρέπει να του σουτάρω. Α τη δώσω και α είναι καινούρια. Δεν είχα τελειώσει καν τι και θα πάρω άλλη. Λέω: Να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου εδώ μέσα. Να πάρω και κανένα φακό που να πω: Η Κάνον έκανε μεγάλη πατάτα τότε πήγε και έβγαλε σειρά με μύρολε τις μικρέ τη A. Πώ λεγόταν το. EFM λεγόταν το Mount που έχει. Τώρα έχω EF. Γιατί έχω την 5D. Λοιπόν. Και είχαν βγάλει μια σειρά με κάμερε και υποστήριξη για φακού δεν υπήρχε. Είχε δύο-τρία φακου... δύο, φακουδάκια φακουδακια βγάλει και μετά έβγαλε, ξέρω εγώ, η Sigma και άλλε εταιρείε οι οποίε. Τότε ήταν απλησίαστε. Έβλεπα εγώ τώρα φακό. 5 κατοστάρικα ο Σίγμα. Τι λέτε, ρε, μπορώ θα βρω. Και μετά η κάνουν... τη σειρά έβγαλε άλλο ένα μοντέλο, άλλο ένα και την έκοψε. Ρε, στα να. Ό,τι έβγαλα, έβγαλα. Το πάμε σε αρεύ τώρα. Κα, πάλι καλά που την έδιωξα από πάνω μου. Πάνω να μου. Θα την είχα τώρα και δεν ήξερα την να βάλω. Θα τα πούμε αυτά όμω στο δεύτερο part, γιατί δεν θέλω να βγει τεράστιο. Θα, θα μπούμε. Γιατί έλεγα, ναι. Πάνω που έχω μπει στο στούντιο. Έχω πάρει μικρόφωνα. Έχω πάρει τα πάντα. Έχω ξεκινήσει το podcast. Και τσουκ, με το που πίστεψα λίγο στον εαυτό μου και επένδυσα, πίστεψε και το YouTube σε μένα. Και γίνομαι συνεργάτη. Μου έρχεται mail, μου λέει η Google ότι πρέπει λέει, να κάνει αυτό. Υπογράφουμε καταστατικά. Συνδέω το IBAN, τράπεζα ελληνική. Τα πάντα όλα νόμιμα, αρέ. Ξεκινάω και είμαι συνεργάτη. Και λέω, φίλε, να το <Συκλή> Θα βγάλουμε εκατομμύρια κυρίε και κύριοι, το τι άλλο θε, λέω. Να το, θα έρθουν τα λεφτά απ' έξω, θα μου χτυπάνε την πόρτα. Ο ταχυδρόμο θα μου φέρνει όπω παλιά τη συντάξει με τον Πασόκ. Και έρχεται το πρώτο στο αναλύτη και λέει: ο πρώτος, το πρώτο, μήνα δεν έβγαλα φράγκο. Το δεύτερο μήνα έβγαλα 20 λεπτά του ευρώ. 0 και 20. Και λέω: Να το, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουριδά. Μελινάτο, κάνε τα λεφτά. Τα κατάφερα. Είμαι πιο κοντά στον ηρό μου κατά 20 λεπτά. <ΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ> Αλλά ας βλαγγείς Λοιπόν Μου πήρε δύο χρόνια Μα την Παναγία να καταφέρω να γίνω partner Έπιασα τις, τους χίλιους συνδρομητέ Και τέσσερις ώρες Τέσσερις χιλιάδες ώρες παρακολούθησης Στα δύο χρόνια έβγαλα 20 λεπτά Και ήθελα να βγάλω 500 ευρώ το μήνα εγώ Για να σταματήσω να δουλεύω Και να φωσιωθώ εκεί να τα πλαπλασιάσω τα κέρδη Είχα πρόγραμμα Οπότε με λίγα απλά μαθηματικά θα χρειαζόμουν γύρω στα 10.000 χρόνια για να πιάσω τα 500 ευρώ. Οπότε λέω το έχουμε, αυτή είμαστε, προχωράμε. Το πάρτι ξεκινάει σε λίγο, συνεχίζουμε. Και δίνω κι άλλο πόνο, δίνω κι άλλο, προχωράμε. Κάνω κι άλλο βίντεο, κι άλλο βίντεο, κι άλλο βίντεο. Πάνε σκατούτσικα, ανεβαίνουν όμω. Βλέπω λίγο φω στο τούνελ. Και έχουμε φτάσει, και εκεί θα μείνουμε και θα το κλείσουμε σήμερα για να μπούμε στο άλλο πάρτι την άλλη φορά. Μπαίνει το 2019 Έβλεπα εγώ τώρα YouTube συμβουλές Πώς να ανεβάεις το κανάλι Τι να κάνεις, πώς να ψάχνεις Τίτλους, thumbnail, να τα λέω Να, να πω άμα δεν ξέρεις τι σου γίνεται Πάντα βλακίες, θα κάνεις όσα βίντεο και να δεις Άμα δεν έχεις την προσωπική εμπειρία Δεν μπορείς να κάνεις κάτι σωστά Και θα πω και κάτι άλλο σε αυτό Γι' αυτό Φάτε πρώτα το σκάτο, πρέπει να μοχθήσεις, μάθετε την πλατφόρμα, ό,τι και αν θες να κάνεις στα social media. Μάθε πώς δουλεύει το Instagram, μάθε πώς δουλεύει το TikTok τώρα, το YouTube, το Facebook, όλα. Μάθε τα, δούλεψε πρώτα, επένδυσε χρόνο εσύ και μετά κάνε το εύκολο που παίρνετε και έχετε λεφτά και λες θα, πάρω, θα προσλάβω άτομο να μου το κάνει. Άμα δεν έχεις δουλέψει να ξέρει τι γίνεται, και να προσλάβει κάποιον, θα δώσει τα λεφτά σου που μπράβο σου, αλλά δεν θα μπορεί να καταλάβει τι κάνει αυτό ο άνθρωπο. Δεν μπορεί να το αξιολογήσει. Δεν, μπο δεν μπορεί να προσλάβει σωστά κάποιον, άμα δεν ξέρει πώ δουλεύει μια πλατφόρμα. Και μετά, άμα δεν πάει καλά, θα πει: αυταί, αυτός, Α, αυτό, δεν δουλεύει, το παρατάω. Όχι. Κάτσε, μάθε και μετά πάρε άνθρωπο. Να έχει μια εικόνα του τι γίνεται. Και αυτό δουλεύει παντού στη ζωή σου. Και λέω: Έβλεπα τότε YouTube και έχω δει τώρα τον Κάρι V που έλεγε Έχει φαγωθεί να λέει για το TikTok. το TikTok. Το TikTok, το TikTok, το TikTok πάει καλά και δεν υπάρχει μεγαλύτερο οργανικό ρίτ που να πω ναι. Τότε οι Κινέζοι με το που για να νικήσει τον ανταγωνισμό είχαν να ανοίξει την κάνουλα, πέταγε ένα βίντεο, έπαιρνε χίλιε προβολέ. Την άλλη μέρα πέταγε ένα άλλο, έπιανε 20 χιλιάρικα. μου, μα τι γίνεται, τι είναι αυτό. Δεν υπήρχαν και πολλοί δημιουργοί. Και αργό λίγο να μπω, το ξέρω, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω εκεί πέρα, Κατά να βγάλω εκεί. Και μέχρι να βρω τα πατήματά μου, μου πήρε πολύ καιρό. Και σκάγει η καραντίνα, είχα βγάλει λίγα βίντεο, πάνε καλά, και κάνει ένα μπαμ ξαφνικά. Και μάζευα 50, 70.000, 100.000, 150.000 προβολέ. Και λέω Ρε, τι γίνεται, τι φάση. Και κοίτανε πού γίνεται το μεγάλο μπαμ. Πήρα πολύ κόσμο από το TikTok και μεταναστεύσανε σαν τα πουλιά, σαν τα χελιδόνια, ήρθανε με τα ψαλίδια και μου ήρθανε και μου μείνανε στο YouTube και το YouTube είδε σου λέει φίλε αυτός ξεκινάει και τον βλέπουνε Δεν... ένα πράγμα θέλει το YouTube δύο βασικά ένα και το κλείνω με αυτό και πάμε μετά στο πως μαζέψαμε τα εκατομμύρια ένα τίτλο δύο thumbnail τρία αφού καταφέρεις και κάνει κλικ ο άλλος να τον κρατήσεις να δει όσο μεγαλύτερο watch time έχεις τόσο πιο πολύ θα σε προτείνει και αυτό έγινε Μπαίνανα μια πλατφόρμα Βρίσκαν τα βίντεο τα κλικάρανε Τα βλέπανε λέγανε οπ μα λέγω παπουτσί Συναλλεμπουδιάρες καλά τα λέει και μένανε Οπ ανέβαινε το καναλάκι Και επειδή με έχει κόψει η πείνα Το κλείνω εδώ και θα τα πούμε στο επόμενο part Θα έχει part 2 Και ό,τι θέλετε βοήθεια να ξεκινήσετε καναλάκια ιστορίε, podcast από εδώ από εκεί μου λέτε Φιλάκια πολλά Άλλη μια μέρα στο γραφείο